Κάθε χρόνο λοιπόν εορτάζεται στις 27 Μαρτίου, ξεχωριστή εορτή και φέτος, καθώς πέρα από τα δρόμενα και τις δράσεις που γίνονται, κάθε χρόνο έχει και ένα διαφορετικό μήνυμα. Και μιλάμε για την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου σε μια περίοδο που τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει σε εθνικό επίπεδο η τέχνη βρίσκεται στα κάγκελα, θα μπορούσε κάποιος να πει, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν τα δικαιώματά τους και σε ό,τι έχει να κάνει με την αναγνώριση των πτυχίων τους. Κάθε χρόνο λοιπόν από το 1961 με πρωτοβουλία του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου, φέτος στην Ελλάδα και στην Κρήτη με αφορμή τη σημερινή ημέρα έγιναν διάφορες εκδηλώσεις και βεβαίως θα συνεχίσουν να γίνονται. Δική μας λοιπόν έτσι από τη δική μας πλευρά αναφερόμαστε στην Παγκόσμια Μέρα με μια καλλιτέχνηδα, με μια γυναίκα η οποία έχει ένα διπλό ρόλο, γιατί από τη μία ασχολείται και με παιδιά, οπότε είναι εκπαιδευτικός, από την άλλη θεατρολόγος στον πυρήνα της τέχνης, η κυρία Φωτεινή Ρουσίδου. Καλό σας απόγευμα. Καλό σας απόγευμα, να είστε καλά. Γιορτάζουμε σήμερα. Ναι. Μ' ακούτε? Ναι, αν μπορούμε λίγο να διορθώσουμε πάνω, συνάδελφοι, τον ήχο, να έχουμε μια καλή επιστροφή, όσο μπορούμε βέβαια, της κυρίας Ρουσίδου, προκειμένου βέβαια να αναφερθούμε στα μηνύματα τα οποία προκύπτουν μέσα από την Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου. Και επίκαιρο θέμα είναι πώς αντιλαμβάνεται η πολιτεία την θέση αυτών των ανθρώπων και στο εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά και γενικότερα ως μέλη στην κοινωνία μας. Κυρία Ρουσίδου. Μάλιστα. Παγκόσμια ημέρα θεάτρου σήμερα και είναι επίκαιρη όσο ποτέ η αναγκαιότητα, η σπουδαιότητα του θεάτρου τόσο στους ενήλικες, τόσο στα παιδιά, τόσο στην εκπαίδευση. Το μήνυμα του εορτασμού σήμερα από την Αιγύπτια ηθοποιό Σαμιχά Αγιούμ, επίκαιρο όσο ποτέ, μιλάμε για αστάθεια σε κάθε επίπεδο, ψυχική μέσω των συγκρούσεων, των φυσικών καταστροφών, των πολέμων. Προσπαθεί να δώσει ένα ωραίο μήνυμα ότι μέσω της τέχνης του θεάτρου ουσιαστικά δημιουργούμε ζωή πάνω στη σκηνή, δημιουργούμε κάτι μοναδικό, κάτι που υπάρχει μόνο εκείνη τη στιγμή και δεν μπορεί να ξαναυπάρξει ποτέ. Αυτό που μας προτρέπει το κάλεσμα οποίος και είναι πολύ συγκινητικό στις μέρες που είναι τόσο δύσκολες για όλους τον κόσμο, είναι να σταθούμε, μας λέει, όλοι μαζί, χέρι με χέρι, ώμο με ώμο, να φωνάξουμε με όλη τη δύναμη της φωνής μας, να αφυπνίσουμε έτσι τη συνείδηση ολόκληρου του κόσμου. Γιατί μόνο με αυτόν τον τρόπο, και με βρίσκει απόλυτα σύμφωνη, μπορούμε να εξαλείψουμε κάθε είδους βαρβαρότητας, ρατσισμού, μπούλινγκ στα σχολεία, που είναι πολύ πολύ συχνό δυστυχώς αυτό το φαινόμενο, αιματηρών συγκρούσεων, μονομερών σκέψεων, όπως λέει η ίδια, του εξτρεμισμού. Σε μια εποχή όπου το θέατρο βάλεται από παντού, όπως είπατε πολύ σωστά, με τα διατάγματα που βγήκαν πλέον και υποβαθμίζουν όλους τους συντελεστές του θέατρου, θα πρέπει λίγο να το σκεφτούμε πιο σοβαρά ως πολιτεία, ως πολίτες εμείς, ως υπουργεία. Πρέπει να διορθώσουμε αυτή την κατάσταση από κάθε πλευρά, τόσο των ηθοποιών, τόσο των ανθρώπων, των θεατρολόγων που είναι στην εκπαίδευση και προσπαθούν καθημερινά εδώ και χρόνια. Τα είχαμε ξαναπεί, κύριε Παναγιωτόπουλε, και τον Νοέμβρη, στην Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου στην εκπαίδευση, για το πόσο καλά στοιχεία προσφέρει στους μαθητές, στην προσωπικότητα, στη διάπλαση της προσωπικότητας των μαθητών, το θέατρο και η θεατρική αγωγή στα σχολεία. Να πω ότι η Παγκόσμια Μέρα Θεάτρου είναι από το 1961 εκθεσπιστικός θεσμός και γιορτάζεται κάθε χρόνο σήμερα και πολύ συγκινητικό είναι ότι σήμερα αυτό το μήνυμα που σας είπα μερικά αποσπάσματα θα διαβαστεί σε όλα τα θέατρα πριν ξεκινήσει η παράσταση. Και έτσι μας κάνει να ζούμε ένα ωραίο οικουμενικό θέατρο όλοι, έστω και για μια στιγμή, την ίδια μέρα, την ίδια ώρα, πριν την έναρξη όλων των παραστάσεων ανά τον κόσμο. Κυρία Ρουσίδου, το θέατρο τα τελευταία χρόνια έχει μπει στις ζωές των ανθρώπων. Νομίζω ότι έχει προσελκύσει και... Και έλειψε πολύ στα χρόνια της πανδημίας. Ακριβώς εκεί ήθελα να πάω. Κόπηκε απότομα αυτή τη διετία.
Με αποτέλεσμα να βλέπουμε έτσι τον κόσμο να έχει μια λαχτάρα να επισκεφθεί, ειδικά σε περιοχές και πόλεις που δεν υπάρχει μια σταθερή παράσταση. Όταν ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες που γίνονται περιοδίες, βλέπουμε τον κόσμο να έχει ανάγκη από το θέατρο, να έχει ανάγκη από αυτή την τέχνη, να τη γνωρίσει λίγο καλύτερα. Γιατί υπήρχε και αυτή η θεωρία τα προηγούμενα χρόνια ότι απευθύνεται σε λίγους. Όχι, αυτό είναι μύθος. Το θέατρο, όπως έχει πει και ο μεγάλος θεατράνθρωπος δικός μας, Κάρολος Πουλ, δεν κάνουμε θέατρο για το θέατρο. Αυτό θα ήταν τρομερή αποτυχία, να κάνουμε θέατρο για το θέατρο, για τους ανθρώπους του θεάτρου, για την ελίτ. Αυτό είναι κάτι που έχει φύγει από τα δεδομένα. Κάνουμε θέατρο, μας λέει ο Κάρολος Πουλ, για να ζήσουμε. Δεν κάνουμε θέατρο για να ζήσουμε. Κάνουμε θέατρο για να πλουτίσουμε τους εαυτούς μας. Για να γίνουμε εμείς πιο πλούσιοι και να μεταδώσουμε αυτό το πλούτο στο κοινό, στους θεατές που έρχεται να δει τις παραστάσεις. Πάρα πολύ σημαντικά πράγματα προσφέρει το θέατρο. Να σας πω επίσης, όσον αφορά το θέατρο στην εκπαίδευση, όπου είμαι ο τομέας μου, εδώ και 17 χρόνια προσφέρω στην εκπαίδευση μέσα από τη θεατρική αγωγή. Έβγαλε το Υπουργείο Παιδείας το πρόγραμμα αναλυτικό των σπουδών από το 23 και έπειτα. Ναι. Πολύ ψηλά στάνταρτς το τι θέλει να πει, στοχεύει το μάθημά μας και το τι θέλει να πετύχει. Και όλο το πρόγραμμα των αναλυτικών των σπουδών είναι πάρα πολύ ωραίο. Όμως, θα πρέπει να έχουμε και τις κατάλληλες συνθήκες. Μάλιστα. Τα τελευταία δύο χρόνια, πριν λίγες μέρες, η υπουργός μας έβγαλε 3.700 διορισμούς. Δεν έχουμε κανέναν διορισμό για δεύτερη χρονιά. Με το θέμα, η αλήθεια είναι, αυτό θα ασχοληθούμε τις επόμενες μέρες αναλυτικά και θα το αναδείξουμε μέσα από την εκπομπή μας. Εγώ θα ήθελα πραγματικά να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να προτρέψουμε τον κόσμο να βλέπει θέατρο. Το θέατρο μας κάνει ακριβώς. Και νιώθουμε αλλού, μας μεταφέρει αλλού, σε έναν ωραίο κόσμο και να επιλέγει σωστά τις παραστάσεις που θα πάει να δει. Γιατί και αυτό είναι πλέον ένα αγαθό που δεν είναι για οικονομικά, δεν είναι για όλους. Σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς και στην τηλεθεάτρια πίσω από εσάς, που τη θαυμάσαμε κατά τη διάρκεια της συνέντευξης. Επιβεβαιώνει την επιτυχία της τοποθέτησής σας. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετισμούς. Γεια σας. Να είστε καλά. Γεια σας.